Έτσι ακριβώς, καλές γιορτές να έχουμε, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, γιατί αυτό το κλίμα από όταν ξεκινήσει η γιορτή εκεί κοντά, Αγίου Νικολάου, Αγίου Σάβα, Αγίας Βαρβάρας κτλ, ουσιαστικά μπαίνει στο εορταστικό κλίμα με πάρα πολύ ωραία πράγματα, με πάρα πολύ ωραίους στολισμούς. Βλέπω τους δρόμους, βλέπω τα σπίτια, βλέπω τα μαγαζιά, βλέπω εσάς στολισμένους. Στολίζω και κάποιους και εγώ καθημερινά μέσα από αυτή την εκπομπή, αλλά θα μου πεις αυτό το κάνω όλο το χρόνο. Αλλά θα περάσουμε καταπληκτικά. Έτσι, μέσα στο γκί, στα λαμπιόνια, αλλά και στα γλυκά που από αύριο θα στολίσουν εδώ και το τραπέζι μας. Είπα μην ξεκινήσω από σήμερα, διότι αν ξεκινήσω από σήμερα θα θέλω τετρακάμερο για τον καθένα ξεχωριστά μας μέχρι τις γιορτές. Άντε αλεούσι εδώ για την αρχή της εβδομάδας, ναι αυτή είναι, μην απορείτε, είναι απλά πολύ ανανεωμένη. Η Γιούλη Κόκοτα και εκείνη εδώ ανανεωμένη. Η Ολυμπία Ψαρού που μας έλειψε μια εβδομάδα, ήταν αρρωστούλα, αλλά τώρα είναι μια χαρά. Και βεβαίως και ο Αλέξανδρος Πετρίδης εδώ, ο άνθρωπος ο οποίος οδηγεί αυτό το λεωφορείο και το ξεκινάω και εορταστικό παρακαλώ. Τέλει. Τι κάνετε κορίτσια μου? Να σου πω, έπαθα τροφική δηλητηρίαση, θα μου φέρεις τα γλυκά εδώ πέρα, έχασε επιπλέον 2 κιλά. Γιατί ναι, τα θα σου φέρω αυτά που είναι με μαύρη ζάχαρη. Και δεν παχαίνουν, με στέβια κτλ. Να σου πω, είσαι ήδη πολύ γλυκούλη. Θα πάθω ζάχαρο, μου φέρει κοινωνικά. Ναι, γι' αυτό και εγώ θα στο φέρω. Να πάω ζάχαρο, να πέσει κάτω να έρθω, να σε αναστήσω. Α, λοιπόν. Ευχαριστώ, άμα έτσι εννοείται. Τι κάνετε, κύριε Λεούση μου? Τέλεια, τέλεια. Δηλαδή, αν μου πει τα ζώδια όπως είσαι σήμερα, Γιάννη, νομίζω ότι αγοράζω το Λονδίνο. Δηλαδή, πραγματικά μπήκε και είχα και καλεσμένο και δεν μπορούσα και να κοιτάξω. Τι έκανες καλέ? Τέλειο, είναι πολύ. Είπα να ανανεωθώ λίγο. Τι να ανανεωθείς καλέ? Εσύ πέθανες και ξαναγεννήθηκες. Αυτό δεν λέγεται ανανέωση. Μπήκε η Αφροδίτη στο Σκορπιό γι' αυτό. Αυτό! Α, και εμένα. Γιατί? Και χωροσκόπο Σκορπιό. Αλήθεια, λέ. Ανανεωνόμαστε, βέβαια. Είναι μια εβδομάδα αυτή έτσι η πρώτη των εορτών που είναι ανανέωση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία εβδομάδα. Για να ξεκινήσουμε με τα ζώδια, παιδιά, να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο intro. Εννοείται. Τα ζώδια λοιπόν από την μικρή πλέον νεανίσκα, Ανταλεούση. Λοιπόν, στις 5 του μηνός η Αφροδίτη έρχεται στο Σκορπιό, αρχίζει να αλλάζει λίγο η καθημερινότητά μας. Κρυμμένα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια, το πάθος θα κυριαρχεί στις συναισθηματικές μας σχέσεις, μειώνοντας λίγο τις αναστολές. Καθώς θα υπάρχουν και λίγο ερωτικοί πειρασμοί, προσπαθήστε λίγο να φανείτε εγκρατείς και να μην κάνετε κάτι που αργότερα ίσως μετανιώσετε. Ευνοούνται περισσότερο τα ζώδια του νερού, καρκίνος, σκορπιός, ηχθύς και της γης, ταύρος, παρθένος και εγώ καιρός. Έλα, έλα, πες μου. Είναι η τιμητική μας. Εννοείται αυτή την εβδομάδα, εγώ καιρός και ο παρθένος. Δηλαδή είμαι διπλοευνοούμενο. Εννοείται, γι' αυτό σε λέω. Γιάννη, μίλα με τις Βερσαλίες της αγοράς. Εκμεταλλεύσου. Μα μέσα από τον έρωτα θα τα αγοράσω, δεν κατάλαβες. Θα πουλήσω έρωτα να πάρω Βεξαλία. Δεν κατάλαβες, δεν κατάλαβες το σκεπτικό μου. Έμα. Στις 6 του μηνός ο Ποσειδώνας εορθεί πορεία στο Συχθείς, φέρνει σιγά σιγά ισορροπίες που χρειαζόμαστε για να σταθεροποιήσουμε τα επαγγελματικά αλλά και τα οικονομικά μας. Μειώνονται τα λάθη και οι παρασκηνιακές καταστάσεις που μας έφεραν αντιμέτωπους με συνεργάτες και κάποια άτομα κύρους. Και καλό θα είναι να αρχίσουμε να βλέπουμε γύρω μας πιο αισιόδοξα τα πράγματα για να προσελκύσουμε λίγο σωστά άτομα τη σωστή στιγμή. Πάμε να δούμε τα ζωδιάκια της εβδομάδας μας ένα-ένα. Τα κρυάρια αυτή τη εβδομάδα. Βάλτε μπροστά τα δημιουργικά σας σχέδια, υπολογίζοντας πάντα τις αντοχές του οικονομικού σας τομέα. Οι έννοιες και τα προβλήματα των δικών σας ανθρώπων δεν θα σας αφήσουν ποτέ σε ησυχία. Όμως φαίνεται πως έχει έρθει η στιγμή να ξεκαθαρίσετε παλιούς λογαριασμούς και να ανοίξετε λίγο τα φτερά σας για νέες επαφές αλλά και σχέσεις. Ταύρος. Οι σχέσεις σας θα είναι αρκετά έντονες, αλλά όχι τόσο ειρηνικές ή αρμονικές. Σε κάθε ευκαιρία που θα βρείτε να χαλαρώσετε, εκμεταλλευτείτε την για να προφυλάξετε λίγο τον οργανισμό σας από τυχόν ιώσεις, αλλεργίες και ό,τι θα έχει σχέση ιδιαίτερα με το νοσοποιητικό σας σύστημα. Δίδυμοι. Η υγεία σας εξαρτάται άμεσα από την εκτίμηση που θα κάνετε τις δυνάμεις σας. Εσείς και μόνο θα καθορίσετε λίγο τα όρια σας, γι' αυτό να θυμάστε να μην το παρακάνετε και να μην κουράζεστε υπερβολικά. Δεν χρειάζεται να περνούν όλα από τα χέρια σας όταν μπορούν να κάνουν και άλλοι κάποια πράγματα. Καρκίνος. Πολλές καταστάσεις του παρελθόντος έρχονται στο μυαλό σας και σας κάνουν να καταλάβετε ότι πρέπει να είστε λιγότερο ευάλωτοι.
Η ανάγκη μιας διεξόδου θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε λίγο το άγχος, την ταχύτητα της καθημερινότητας ή να επανατοποθετήσετε πολλά ίσως από τα όνειρά σας. Λέων, αναγνωρίστε την αξία σας για να μην καταναλώνεστε άσκοπα επεκτείνοντας και ανανεώνοντας σχέσεις και συνεργασίες. Θα χρειαστεί να δώσετε κάποιες εξηγήσεις για ορισμένες κινήσεις σας που ίσως έχουν παρερμηνευτεί. Μην χάσετε ευκαιρίες που θα έχετε να πλησιάσετε περισσότερο τους άλλους ή να απομακρύνετε αυτούς που ίσως σας βαραίνουν. Παρθένη μας, κυρία Γιούλη. Μάλιστα, κυρία. Είναι πιο ωφέλιμο να κάνετε μια βαθιά ανασκόπηση των στόχων αλλά και των επιθυμιών σας και να αναρωτηθείτε αν η ζωή σας εκφράζει αυτά που θέλετε. Ανεξάρτητα από την απάντηση που θα δώσετε στον εαυτό σας, οι αλλαγές θα είναι αναπόφευκτες και πρέπει να εργαστείτε εντατικά και μεθοδικά αν θέλετε να πετύχετε τα σχέδιά σας. Για να ξεκινήσω λίγο την εργασία. Ζυγός. Θα το δεσμευτώ από εδώ πρώτα. Ζυγός. Πού είναι ο ζυγός? Και πού θα δουλέψεις μετά? Πάρα. Α, αλλάζει. Αλλάζει το δεδομένο με το εορταστικό κλίμα. Μποναμάς εορταστικός μου ήρθε εδώ πέρα. Λοιπόν. Τι είναι να ξέρεις επαγγελματικές... Ναι, επαγγελματικά ξεκινήματα του Ταύρου. Ναι, Γιούλη μου, και εγώ μαζί σου στο γραφείο στον Πέμπτο. Έτσι. Ζυγός λοιπόν, θα πρέπει να είσαστε έτοιμοι να συμβιβαστείτε με κάποιους ανθρώπους, εφόσον δεν σας ενοχλούν πραγματικά βαθιά και να αποφύγετε λίγο τις εντάσεις. Οι καταστάσεις στο σπίτι θα γίνονται λίγο και λίγο πιο προκλητικές και χρειάζεται λίγο υπομονή για να ξεπεραστούν κάποια από τα πράγματα που αντιμετωπίσετε στα οικογενειακά σας. Όπως και πολύ βασικό είναι να χυλαναγωγήσετε λίγο τις παιδικές σας συμπεριφορές. Εγώ όλα συμβιβάζομαι, κοντεύω να ξεραθώ. Μπούμ, κοντεύω να κάνω. Ναι, είσαι μικρή ακόμα, που λέω, πρέπει λίγο να συμβιβάζεις όταν είσαι μικρή. Όταν μεγαλώσεις μετά θα σταματήσεις τους συμβιβασμούς. Κάνε λίγο κράτη. Στην αρχή πρέπει λίγο να συμβιβαζόμαστε. Και εγώ θυμάμαι ότι στα 4 μου και στα 5 συμβιβαζόμουν. Από τα 6 και μετά άλλαξα. Πόσο πια. Λοιπόν... Σκορπιοί, η καθημερινή σας ζωή θα είναι γεμάτη με τα επαγγελματικά σας θέματα που θα απορροφούν όλο το χρόνο σας. Στερώντας σας λίγο αρκετές από τις απολαύσεις. Αυτό δεν το ήθελα. Ο οικογενειακός... Μα δεν το στερείς από τη δείχνη. Δεν ήθελα. Μα λέει ότι μπορεί να το στερηθώ. Ναι, δεν είναι για όλους. Εσύ δεν είσαι από αυτούς τους μη στερημένους. Τι να στερηθεί, καλέ, κάθε μέρα είναι ένα θέατρο, ένα κρασάκι, ένα μπριζολάκι. Αχου, Γιούλη! Ήμουν σίγουρη, ξέχασες. Ναι. Εντάξει. Τι ξέχασες. Και ήτανε και 7 τεράστια, εχθές το βράδυ τα είχα στο μαγαζί μπροστά μου. Πας, το βλέπω. Αχου, αύριο όμως θα στείλω σπίτι. Γιατί δεν γίνεται, τα φτιάξαμε για σένα. Πω, πω. Τι είναι, βρε παιδιά, εγώ δεν κατάλαβα. 7 τεράστια λουκάνικα, φαντάζομαι. 7 τεράστια λουκάνικα τις φτιάξαμε χειροποίητα και τα είχα έτσι μακρινάρια και λέω χτες στο μαγαζί. Αφήστε τα αύριο να τα πάω στη Γιούλη. Και ξέχασα χτες το βράδυ να τα πάρω. Λένε στο χωριό μου από την πολύ αγάπη μου, ξέχασα στο. Μα εγώ δεν ξέχασα, είπα στη Γιούλη. Τα λουκάνικα ξέχασα. Λοιπόν, για πες πάμε. Ο οικογενειακός χώρος λοιπόν θα σας δώσει λίγο την ελευθερία που θέλετε, αλλά η έλλειψη ενδιαφέροντος που θα δείχνετε για αγαπημένα πρόσωπα θα δημιουργήσει λίγο πολλά προβλήματα. Ξεκαθάρισε λίγο τα προσωπικά, δηλαδή. Ναι, αυτό τα ξεκαθαρίσω. Τοξότης. Ονόματα δεν λέμε. Όχι. Τοξότης, λοιπόν. Συνειδητοποιήστε τις αλλαγές και μην προσπαθήσετε να τις αναβάλλετε, γιατί η ίδια η ζωή θα τις απαιτήσει με έντονο αλλά και απρόβλεπτο τρόπο. Εάν δεν έχετε κατασταλάξει τις αποφάσεις για τις σχέσεις σας με τους φίλους και τον σύντροφό σας, καλό θα είναι να αποφασίσετε γρήγορα, γιατί δεν έχετε τόσο χρόνο μπροστά σας, αφού οι άλλοι βαρέθηκαν να σας περιμένουν. Εγώ κεράκια μας, η εβδομάδα. Η εβδομάδα λοιπόν αυτή θα είναι μια ανάσα για εσάς, τόσο για να ανανεώσετε την προσωπική σας σχέση ή να αφαιθείτε σε μια σχέση που έρχεται σε όσους από εσάς είσαστε αδέσμευτοι. Η αισιοδοξία και το θάρρος θα πρέπει να είναι λίγο το βασικό σας μέλημα για να μπορείτε να κρατήσετε λίγο τις ισορροπίες σας. Υδροχόος. Μπορείτε να εκφράσετε τον εαυτό σας με πολλούς τρόπους, χωρίς όμως να περιέχονται εγωιστικά ξεσπάσματα. Αποφύγετε τις ριζικές αλλαγές ή τις τελικές αποφάσεις και μην γίνεστε εκδικητικοί όταν οι άλλοι αδιαφορούν για εσάς. Πρέπει να προσέξετε να μην γίνουν λάθη και ίσως για να το καταφέρετε να είσαστε λίγο να βάλετε λίγο στη ζωή σας απαραίτητες διακοπές. Ιχθύς. Θα ενισχυθεί η ανάγκη σας να βρεθείτε πιο κοντά με τα οικεία σας πρόσωπα και η προοπτική να γυρίσετε σελίδα στη ζωή σας θα σας ανεβάσει τη διάθεση.
Δεν θα μπορείτε να προσδιορίσετε το χρόνο που θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά παρόλα αυτά δεν θα αργήσετε να νιώσετε ικανοποίηση από τους σκόπους σας. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, είναι μια πολύ ωραία εβδομάδα. Ξεκινάμε ουσιαστικά από σήμερα, μπαίνουμε και εμείς σιγά σιγά στο εορταστικό μας κλίμα. Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ και γιατί η γιορτή των Χριστουγέννων εμένα είναι η αγαπημένη μου. Δεν σου είπα, ρε παιδί μου, ότι όλες τις γιορτές δεν τις αγαπώ. Απλά αυτό θέλοντας και μην μπαίνεις σε έναν άλλον έτσι διαφορετικό κόσμο, γεμάτο λαμπάκια, φωτάκια, χρώματα. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρίζω με ένα πολύ ωραίο εορταστικό βίντεο, έτσι μια και μπήκαμε να μπούμε λίγο εορταστικά, με πολύ ωραία τραγούδια, βίντεο, φωτάκια, λαμπιόνια, βάλες, στολίδια και όλα αυτά τα ωραία, και έρχομαι αμέσως μετά με θεατρική παράσταση από Γιούλη Κόκοτα. Stay tuned, εορταστικά και μόνο από σήμερα έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι σε απόγνωση. Θέλω να πετάξω όλα μου τα έπιπλα, αλλά δεν μπορώ να πάρω καινούρια. Να τα πετάξεις, να τα αλλάξεις. Έχεις κυμολία? Τι κυμολία, Σπύρο? Στο σχολείο είμαστε. Α, καλά. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Ειδικό χρώμα τεχνοτροπίας. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Πώς δεν το σκέφτηκα? Και εσύ, μην κάθεσαι, έχεις φαντασία. Πάρε χρώμα all times της Κοσμοχρώμ και ξεκίνα! Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρώμ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος.
αγαπάει πολύ το Χριστούγεννο. Έχει και αυτό το κόκκινο εδώ το τώρα. Το σκουφάκι, ναι, μου πάει πάρα πολύ. Είναι δυναμικά, να με τις κόκκινες ρίγες μπήκα. Είδες ότι μπήκα σήμερα. Αυτό είναι Χριστούγεννο, είναι κόκκινο, χιόνι, άσπρο, λευκό. Το χειμώνα μου αρέσει πάρα πολύ το λευκό, παιδιά. Εγώ και σπίτι μου δηλαδή, παρόλο που έχω γούνα στο κρεβάτι, έχω λευκή. Κάτι κάτω, ναι, λευκά, λευκά, πολύ λευκές κουρτί. Μ' αρέσει πολύ το χειμώνα. Και με το μωρό σου. Με το μωράκι το οποίο το χάνω, προχτές έπεσα πάνω του και δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, γιατί Γιάννη είχε μπει κάτω από τη γούνα και έβλεπα εγώ ένα βαθυλωματάκι, αλλά επειδή και η γούνα είναι έτσι, πήγα να κάτσω και εγώ να βγάλω κάτι από το σιγταράκι και ακούω το κούκι μου κάνει. Λέω εντάξει κούκι μου, πού πήγες από κάτω, δεν σου έχω πει όταν λοιπόν να κοιμάσαι το μαξιλάρι. Λοιπόν, δεν ακούει. Δεν είναι μόνο ο κούκι που δεν ακούει. Δεν κατάλαβα. Όχι, λέω ρε παιδί μου, γενικά. Σε κάτι. Όχι για σένα. Για τους τηλεθεατές μου. Βλέπουν και άνθρωποι που δεν ακούνε αυτά που τους λέω και κάνουν το κεφαλιού τους. Και μετά έρχονται σε μένα να τους σώσω. Πόσα να σώσω πια. Καλέ, τι ρογκροπλάν που σε πήρανε πριν που είδα. Α, πολύ ωραίο. Και η Γιούλ, βέβαια. Σου πήραν κοντινό. Πολύ ωραίο. Κοντινό να παίρνω. Κοντινά μόνο θα μου κάνετε, παρακαλώ. Εδώ. Ναι, είναι πολύ κοντινά. Η παράσταση. Φελίξιτα. Α, ναι. Ναι, ναι. Βρείτε μου και το τραγούδι λίγο αυτό, παιδιά. Πάμε. Μην πάω, έτσι. Αλήθεια. Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Να, Φελίξιτα. Πω, τι ωραίο. Αυτό και μόνο που το ακούς σου δημιουργεί μια χαρούμενη διάθεση. Και είναι ό,τι πρέπει για ένα εξιορτών. Μα είναι πάρα πολύ. Πήγε στην ίδια και αυτή την παράσταση βέβαια Θεόσκοβη. Βεβαίως. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται. Το βιβλίο της Εμίνας Διγενή, το Φελίξιτα, έγινε παράσταση στο θέατρο Αλκιονής, Δευτέρα και Τρίτη στις 9 η ώρα. Και πρωταγωνιστούν η Μυρτώ Αλικάκη και ο Γιάννης Σοφολόγης. Μυρτώ Αλικάκη, θεά. Δεν έχω λόγια. Και έχω χρόνια να τη δω εγώ. Να τη. Σε παρακαλώ. Δέστη, το κορίτσι μας. Μια γλύκα σκέτη, μια υπέροχη νεανική εθέρια ύπαρξη. Κάτσε να το πατήσω να το δω. Τι να βρεις. Όχι, κάτι που το λέει για την παράσταση και για το Φελίξιτα. Α, ναι. Λοιπόν, στην παράσταση αυτή η Μυρτώ Αλικάκη υποδίεται μια γυναίκα, πολύ μοναχική, η οποία αποφασίζει να αγοράσει τον διανομέα που της φέρνει τις πίτσες για 24 ώρες. Να αγοράσει το χρόνο του. Αυτό ουσιαστικά του ζητάει. Σου δίνω 1000 ευρώ για 24 ώρες. Το σκέφτεται αυτός. Σου λέει εντάξει, και τι έχω να χάσω. Ας πάω. Του είπε βέβαια, του ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τίποτα σεξουαλικό, δεν υπάρχει τίποτα ερωτικό. Απλά 24 ώρες από το χρόνο σου. Με το που μπαίνει μέσα στο σπίτι. Αυτός δέχτηκε εννοείται, του λέει θα πάρεις 500 τώρα και 500 μετά. Όταν τελειώσουν 24 ώρες. Του δίνει λοιπόν τα 500 ευρώ και του λέει θα μου δώσεις όμως το κινητό σου. Παίρνει το κινητό, το κρύβει σε σημείο που αυτός δεν μπορούσε να το δει. Δυναμώστε το και πάμε! Και μόνο που τα ακούς νιώθεις ευτυχία. Τα λόγια δεν ξέρω τι λένε, αλλά νιώθω ευτυχία. Μπορεί να λένε και άλλα από εδώ, αλλά εγώ νιώθω ευτυχία. Η μουσική. Και είναι και πολύ χαρούμενη, ρε παιδί μου. Δηλαδή να σηκώνεσαι τώρα πρωί με αυτό το κομμάτι, δεν έχεις πολύ άλλο intro στην ημέρα. Ωραίο. Και χειμώνα και καλοκαίρι. Ναι, δεν έχει. Δεν μας χόρεψες όμως μια κυρία. Εντάξει, ακόμα είναι η αρχή των γιορτών. Άμα ξεκινήσω με τώρα, το αρκούδι θα κουραστεί μέχρι τις γιορτές. Πώς θα χορέψω με τα παραμονή και ανήμερα. Α, δεν βρες, ένα παιδί δεν έχει τέτοια θέματα. Κάνει όμως η Μυρτώ Αλικάκη στην παράσταση. Το χορεύει αυτό το τραγούδι, το βάζει στη διαπασόν και χορεύει. Και ξεσηκώνει και το νεαρό που έχει πάει εκεί και χορεύουν παρέα, από ό,τι βλέπεις και στις φωτογραφίες. Mm-hmm. Πάρα πολλοί χορεύουν αυτό το τραγούδι που και συμμετέχει και ο κόσμος. Βέβαια το έργο δεν είναι και τόσο ανάλαφρο όπως αποδεικνύεται στο τέλος. Δηλαδή, εγώ θα συνοψίσω την θεατρική αυτή παράσταση στα τελευταία 10 λεπτά. Είναι εκεί. Εκείνη το ζουμί, λες. Ναι. Πόση ώρα μου πες είναι, ή δεν το είπαμε. Δεν το είπαμε, νομίζω είναι μία ώρα και 10 λεπτά. Τέλεια. Χωρίς διάλειμμα, ε. Ναι. Πολλές παραστάσεις φέτος δεν κάνουν διάλειμμα και το πάνε σερί. Νομίζω ότι είναι και βολικό για όλους.
και για τους ηθοποιούς να τελειώνουν, εκτός αν είναι τόσο μεγάλη η διάρκεια του έργου που απαιτείται ένα διάλειμμα, ή αν οι ηθοποιοί κάνουν τόσο κουραστικά πράγματα επί σκηνής, οπότε αναγκαστικά πρέπει να υπάρξει να ένα διάλειμμα. Να πάρουν μια ανάσα ή να αλλάξουν. Τώρα και σκηνικά και αυτά δεν αλλάζουν πια όπως παλιά. Τώρα το συγκεκριμένο θέατρο έχει και περιστρεφόμενη σκηνή, έχει και πάρα πολύ ωραία σκηνικά. Μέσα σε μια κουρτίνα, είναι πανέξυπνη η σκηνοθεσία. Μου άρεσε πάρα πολύ, την έχει κάνει η Λεπτό Τριανταφυλλίδου, εξαιρετική σκηνοθεσία, γιατί είναι δύσκολο να μην κουράσει ένα θεατρικό έργο με δύο άτομα που μιλάνε σχεδόν σιγανά, χωρίς πολλές εντάσεις, που ένας ανοίγει τον εαυτό του στον άλλο μέσα από αυτό την 24ωρη συναναστροφή τους, για να φτάσουμε σε ένα απροσδόκητο τέλος, δεν λέμε καλό ή κακό, σε ένα τέλος που παραπέμπει ίσως και σε θρίλερ. Είναι μια παράσταση, η Σεμίνα Ιδηγενή, εντάξει, την ξέρουμε από την δημοσιογραφική της ιδιότητα, οπότε ξέρουμε ότι την πένα της τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ ωραία, έχει πλάσει δύο πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες και είναι ένα έργο που... Προσπαθώ να θυμηθώ τη Μυρτώ Αλικάκη από τηλεοπτικά που την από έχουμε... Από την Αναστασία. Α, μπράβο, αυτό πήγα να πατήσω πριν και δεν... από την Αναστασία, εκεί την έχουμε... Εκείνο ήταν το πρώτο, νομίζω ήταν το ντεμπούτο της εκεί και ήταν και αυτό που την χάρισε σε όλο τον κόσμο. Ναι, στη μνήμη του κόμμα. Μετά κύκλο, έχει παίξει. Βέβαια, έχει παίξει μετά, αλλά αυτό ήταν ουσιαστικά η αρχή της καριέρας της. Πάμε να πούμε άλλη μια φορά το θέατρο της ημέρας της παραστάσης. Ναι, είναι στο θέατρο Αλκιονής, Δευτέρα και Τρίτη στις 9 η ώρα, εισιτήρια από 15 ευρώ. Παίζουν η Μυρτώ Αλικάκη και ο Γιάννης Οφολόγης. Και εμφανίζεται σε βίντεο wall και ο Θάνος Λέκας, τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ και σε πολλές παραστάσεις. Ναι. Μας αρέσει πάρα πολύ. Τι Ολυμπία τώρα λέει Γιάννη. Ενημερώστε με που βρίσκομαι. Είμαι φαν. Α, ναι. Και ο ωραίος άντρας και ωραίος ηθοποιός. Στην τηλεόραση, επειδή δεν βλέπω τα σίγαλα τα τελευταία, να με συγχωρέσετε γιατί δεν προλαβαίνω με τόσο πολλά στο κεφάλι μου. Τον βλέπουμε φέτος. Στο ναυάγιο. Στο ναυάγιο. Και στο γιατρό είχε κάνει. Και στο και στο γιατρό είναι, ναι, βέβαια, και στο γιατρό είναι. Πώς πάει το ναυάγιο? Εξαιρετικά ωραία. Τι μάλιστα. Ωραίο έργο, τι ωραία σειρά. Πολύ, πολύ. Τι ωραία. Πονάει η ψυχή μου που είναι, το βλέπω, αλλά... Είναι κάτι το... Γιατί λες πονάει η ψυχή σου? Γιατί είναι στενάχωρο το έργο αυτό. Είναι... Θα μιλάει για ναυάγιο. Για ένα ναυάγιο, αληθινή ιστορία, που χάθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και τους γνωρίζουμε στην αρχή, βλέπουμε το ναυάγιο και βλέπουμε και μετά τι συμβαίνει. Δεν ξεφεύγεις τώρα με το ναυάγιο. Θανάσης Λέκας, εξαιρετικός, Θάνος Λέκας, εξαιρετικός. Παίζει και στο Μια Άλλη Θήβα. Δεν το έχουμε παρουσιάσει αυτό το έργο. Όχι. Πάρα πολύ ωραίο. Στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Αυτό το είδες. Το έχεις δει. Το είδα πέρσι. Πότε παιδί μου. Και από όπου δεν την προλαβαίνω. Τώρα αυτό το έργο κακό. Η Γιούλη πιστεύω ότι κοιμάται και κόβει εισιτήριο. Αλήθεια σου το λέω αυτό. Πιστεύω ότι κοιμάται και λέει εδώ είναι η θέση μου, το Β1, το Α22. Ναι, δηλαδή πιστεύω ότι πραγματικά. Τη αρέσει, το αγαπάει. Και είναι πολύ. Πες μου αλήθεια, μέχρι σήμερα. Σήμερα. Πόσες παραστάσεις έχεις δει, ας πούμε, μέχρι από το Σεπτέμβριο, μέχρι τώρα που φτάνουμε στα τέλη του Δεκέμβρη? Νομίζω ότι πρέπει να... Χοντρικά. 32, 33. Πες μου με τη μία, ποια κατηγοριοποιείς πρώτη. Με τη μία, έτσι. Να έχει πάσει το φέτος. Γιατί. Όχι, περίμενε. Να σου πω. Από αυτές που τώρα έχεις δει. Που παίζονται για δεύτερη χρονιά. Δεν έχει σημασία, από αυτές που δεις μέχρι τώρα. Ο Γάμος και ο Κολόκερος. Αυτά τα δύο, Ναι. Και ποια. Εντάξει, δεν σε λέω τώρα, επειδή είναι εορταστικές ημέρες, πήγα να σου πω και ποια βάζει προς το τέλος. Είναι αυτά για τα οποία δεν έχω μιλήσει στην εκπομπή. Α, μπράβο, διπλωματική. Ψάξτε λοιπόν όλοι. Αλέξανδρος Πετρίδης στο YouTube, πατάτε και Γιούλη Κόκοτα. Σας βγάζει όλα τα γυρίσματα. Πηγαίνετε να δείτε τα φετινά, θα μου πείτε να το καταλάβουμε. Μα από το. Φαίνεται και από την ημερομηνία ανάρτηση. Από την ημερομηνία. Και αμέσως μετά δείτε ποιους δεν έχει αναφέρει μέχρι τώρα, αλλά έχει έρθει να σας δει. Έτσι. Και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Δεν είναι δύσκολο και το σκεπτικό. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο εδώ, παιδιά. Μη ζητάτε να λέει για μια παράσταση όταν δεν την προσκαλείτε να τη δει. Εδώ δεν ερχόμαστε να πούμε εγκυκλοπαιδικά τι λέει το Αθηνόραμα, συγγνώμη κιόλας, ή τι λέει η εφημερίδα. Εδώ ερχόμαστε και λέμε. Την προσωπική τι μας πρέπει να κάνουμε. Την προσωπική μας άποψη. Αυτό καταθέτουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζω με Ολυμπία Ψαρού και τα νέα του Instagram. Διότι μπορεί να φτάνουμε Χριστούγεννο, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Διότι το Instagram έχει πάρα πολλά νέα.
Επιστρέφω, παιδιά. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια. Δηλαδή? Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα. Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια. Στο τένις. Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση. Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι. Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. I can't take no loss, huh. I don't even know what it costs, huh. I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah. I can't take no loss, huh. I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah, yeah. Run it, run it, ooh. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah. Yeah, I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem been petty. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke been heavy, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get an NFT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that, I don't really hold out the books, but I'ma learn how to. Το μέρος αυτής της εκπομπής και έτσι εμείς εδώ συνεχίζουμε σήμερα, παιδιά. Πώς ξεκινάει η εβδομάδα μας η εργαταστική? Βίντεο, προτάσεις, σε λίγο θα σου πάω και αποδράσεις χειμερινές. Δηλαδή, και τι δεν έχω δει σήμερα, Γιάννη? Πόσες ώρες κάνω εκπομπή σήμερα, 11? Δεν το έχω καταλάβει με τόσα πολλά θέματα που έχουμε. Ολυμπία, ψαρούμε τα νέα του Instagram έτσι για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Πάμε να. Τι έχει γίνει? Α, θα πάμε στο εξωτερικό. Α, και πριν πας στο εξωτερικό, να σου πω ότι προς τις γιορτές θέλω να μου ετοιμάσεις τα καλύτερα Χριστούγεννα των επωνύμων. Παλιά Χριστούγεννα, Χριστούγεννο γενικότερα. Τα πιο ωραία στολισμένα δέντρα. Στόλισε η Σπυροπούλου, στόλισε η Τατιάνα, στόλισε η Μπακοδήμου, νομίζω είδα, στόλισε ο Πετρίδης, μην το βγάλεις αυτό γιατί κλέβουνε και τα λοιπά. Ας το πάνω μου, θα σας φέρω τα πιο όμορφα χριστουγεννιάτικα θέματα, φυσικά πάντα στα νέα του Instagram για με πολύ ωραία παρέα. Για πάμε. Λοιπόν, σήμερα θα σας πάω λίγο στο εξωτερικό, θα δούμε κόρες διάσημων κυριών στο εξωτερικό που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο του modeling. Έτσι, πάμε, κατά μάνα, κατά κύρι που λένε, ακολουθούνε. Βέβαια. Μην μιλήσεις. Δεν θα μιλήσω. Άσε και κάτι να πέσει κάτω. Ναι. Εγώ το αφήνω, αυτό δεν πέφτει, αγάπη μου. Για πες, εγώ το αφήνω, αλλά δεν λέει να πες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με την κόρη της Heidi Klum και του Flavio Briatore, που είναι γνωστός επιχειρηματίας. Τη λένε Klum, η οποία, μπορούμε να τη δούμε και στις φωτογραφίες, είναι 19 χρονών. Και μετά από μία διαφήμιση για εσώρουχα που έκανε με τη μαμά της, άρχισαν όλοι να μιλάνε για την ίδια, κάπως εκτοξεύτηκε και αρχίζει και κλείνει δουλειές στον χώρο του modeling. Ένα από αυτά είναι ότι διαφημίζει τα καλλιτικά του Dior. Α, τέλεια. Και να πούμε και κάτι για την προσωπική της ζωή. Εδώ και 4 χρόνια είναι σε σχέση με το γιο του δικού μας, του γνωστού φωτογράφου, του Σπύρου Πόρου. Έχουν ανεβάσει και κοινά στιγμιότυπα μαζί. Και να τονίσουμε, το παιδί το λένε Άρη, είναι 20 χρονών και ίδιος, και το όνειρό του, το οποίο το προσπαθεί και το καταφέρνει μέχρι στιγμής με μεγάλη επιτυχία, είναι να γίνει επαγγελματίας παίκτης χόκι επιπάγο. Τέλειο. Και έχει λάβει μέρος με κάποιες, έχει λάβει μέρος σε πολύ γνωστές ομάδες και σε πολύ γνωστούς αγώνες. Τέλειο. Όσοι είναι επί του αθλητικού τα γνωρίζουν και καλύτερα. Προχωράμε. Ο Σπύρος ο Πόρος βέβαια έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στο εξωτερικό γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια.
Έχει ήδη διακρίσεις, είναι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι το παλεύει και το τρέχει πάρα μα πάρα πολύ. Εννοείται. Και είναι και τιμή μας που είναι και τζι Έλληνας δικός μας. Εννοείται. Και θα κάνει. Πάμε λοιπόν σε μία επόμενη καλονή και αυτή πρόκειται για την κόρη της Μόνικας Μπελούτσι, την Ντέβα Κασέλ. Πατέρας της είναι ο γνωστός Γάλλος ηθοποιός Βεσάν Κασέλ. Είναι 19 χρονών η κουπέλα. Θα πω και σε πνευμορφιά μας, ε! Δεν ξέρω, κάποιος μου γλωσσοτρώει. Λίγο, εμείς πάντα πολύ λίγο νερά, δεν γλωσσοτρώει. Γλωσσοτρώτε την κοπέλα μου! Οριχά. Δεν μπορεί δηλαδή να μιλήσει, δεν μπορεί να βγει, δεν μπορεί να πάει ένα θέατρο γιατί τη φάγατε! Έτσι. Πνίγηκε! Πνίγηκα. Λυσάξανε πια. Μάμα πια, είσαι εντάξει ή θα μου κάνεις αυτή την τουργάλα την παρουσιάστα που θα υποθυμίσει πάνω στην κάμερα και θα το έχω αποκλειστικό. Και δεν θα είναι και εύκολο το μπαμ. Αχ, πώς τη θα τραβήξω! Είσαι εντάξει σίγουρα ή να διακόψω! Όχι, όχι, θα δείξω! Ή να κάνω διακοπή άμεση και να βάλω δελτίο ειδήσεων! Μαύρο! Ε, όχι, μαύρο δεν μπορεί να πέσει ποτέ! Αλλά λέμε! Για πάμε να συνεχίσουμε! Ωστόσο, άντα μου, κοίτα την εσύ! Ό,τι λοιπόν, θέλει, θα μας το πει, εδώ είμαστε! Αν ακούσεις τίποτα περίεργο! Και έχεις και το ματάκι στο γυαλί σου! Δες τι ματάκι που έχει! Να πω ότι δεν έβαλα! Πόσο πια! Πόσο! Βάλε και κανένα σκόρδο! Το σκόρδο, έχεις γεμίσει τους στίχους, πόσο ακόμα! Είναι όταν πάει μόνη της, όταν δεν παίρνει και εμένα. Τι ματιάζουν εγώ και δυο σκόρδες στις τσέπες. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Είχαμε μείνει. Συνεχίζουμε στην κόρη της Μόνικας Μπελούτσι. Είχαμε μείνει. 19 χρονών η κοπέλα. Έχει κάνει αρκετά πράγματα για την ηλικία της. Έχει δουλέψει για την Dolce & Gabbana, Dior. Έχει φωτογραφηθεί για τη Vogue της Γαλλίας. Αλλά και για το Madame Figaro. Εντάξει, αλήθεια, σε μικρή ηλικία ξεκινάνε όλα τα κορίτσια σαν για το modeling, αλλά εντάξει, δεν κάνουν και όλα τα κορίτσια τόσες πολλές δουλειές. Σαφώς. Συνεχίζει δυναμικά και για να πούμε έτσι και κάτι για την προσωπική της ζωή, τα έχει, είναι σε σχέση η Ντέβα με έναν Ιταλό ηθοποιό. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πολλές λεπτομέρειες και πολλές πληροφορίες και οι κοινές τους, τα κοινά τους έτσι στιγμιότυπα είναι πολύ λίγα στο Instagram, στο Facebook και γενικά στα social media. Και μάλιστα εδώ είναι τελείως άβαφη η κοπέλα που ζάρει και λένε ότι μοιάζει πάρα πολύ και με τη μητέρα. Ναι, νομίζω ότι είναι το έτσι το... Εγώ βλέπω και εδώ βέβαια τα πλάνα. Το μελαχρινό, το ωραίο το δέρμα, το λαμπερό. Εννοείται. Και συνεχίζουμε δυναμικά. Τώρα θα σας πάω σε ένα κορίτσι που αν και έχει κάνει πράγματα στο εξωτερικό και στο modeling, πρόκειται για την Kaia Gerber, την κόρη της Cindy Crawford, 22 χρονών. Έχει ξεκινήσει από πιο μικρή ηλικία. Πάρα πολλές συνεργασίες. Εδώ πέρα τη βλέπουμε εξώφυλλο στο περιοδικό Elle, το πολύ γνωστό περιοδικό Elle. Έχει υπερπατήσει σε πασαρέλες, φωτογραφίσεις διάσημων οίκων, Calvin Klein, Marc Jacobs, που έχει διευθυνθεί. Άμα δεν περπατήσει η κόρη της Cindy Crawford, ποιος θα περπατήσει? Βεβαίως. Η ξαδέλφη μου, η Μαρίνα. Γιατί δηλαδή. Όχι πως δεν μπορεί, η κουκλάρα είναι γιατί έχει πάρει από μένα όλο γιατί μου το σόι. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σου πω ότι αυτοί έχουν και την ομορφιά μου και τα κονέ. Τα κονέ. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ομορφιά δεν έχουν τα κονέ. Βεβαίως. Και υπάρχουν και άλλοι που έχουν τα κονέ και δεν έχουν το ταλέντο. Εννοείται. Και για αυτούς θα συζητήσουμε μια άλλη φορά. Βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται ότι αυτό το θέμα κάποιος θα πει σίγουρα ότι έχουν τους γονείς, όπως είπες, που έχουν γνωριμίες και αυτά. Εννοείται, αλλά από εκεί και πέρα είναι να κάνεις και σωστά τη δουλειά σου. Σωστά. Διότι άμα δεν μπορείς, θα σου πει ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν μπορούμε, το καπελάκι σου, γεια σου. Bye! Τα ξέρουμε και πάρα πολύ καλά. Όσοι είναι στον χώρο και εσύ που έχεις μια τεράστια εμπειρία και τα ξέρεις. Έτσι λοιπόν, Vogue εδώ πέρα βλέπουμε. Έχει περπατήσει στην πασαρέλα για τη Max Mara. Yves Saint Laurent Beauty είναι τα καλλιτικά. Πάρα πολλές συνεργασίες. Έχω φέρει μερικά στιγμιότυπα εδώ πέρα για να δούμε. Εδώ πέρα είναι τα εσόρχα Calvin Klein που είπαμε. Και συνεχίζει δυναμικά, είναι από τα δυνατά ονόματα στο χώρο της μόδας και θα κλείσουμε τα νέα του Instagram με την κόρη της Claudia Schiffer, την Clementine Poppy, η οποία είναι πιο μικρή από τα κορίτσια που είδαμε σήμερα, είναι 18 χρονών, άρχιζε να συζητιέται όταν έκανε μία φωτογράφηση με τη μητέρα της, είπανε πολλοί ότι έχουν μία φοβερή ομοιότητα. Ναι, εντάξει. Με βρει τις φωτογραφίες. Ωραία. Εδώ είναι η κόρη της Cindy Crawford και σε κοντινό. Εδώ είναι η κόρη της Claudia Schiffer.
Είναι κάποιες φωτογραφίες. Τι ωραία γυναίκα. Ναι, είπαν η ότι Κλώδια κάποιοι... Σίφερ, πω. Ναι. Και είπαν ότι μοιάζουν και πολύ. Σιγά σιγά άρχιζε και μπαίνει στο χώρο της μόδας. Η μητέρα της σε πιο αλλιά τη συνέντευξη είχε πει ότι δεν είμαι κατά στο να ξεκινήσει η κόρη μου στο χώρο του μόντελ, αλλά όχι σε μικρή ηλικία. Κλώδια Σίφερ, Σίντι Κρόφορτ. Η άλλη με το κοντό μαλλί ήταν αυτή η Ευαγγελίστα. Κούκλα. Λίντα Ευαγγελίστα. Παιδιά, ήταν η δεκαετία που μιλούσε τώρα για αυτές τις γυναίκες. Και η άλλη καταπληκτική ήταν αυτές τις τέσσερις για μένα οι top. Μπριγίτα Νίλσεν. Α, ήταν και ηθοποιός. Και ηθοποιός. Τι ωραίες γυναίκες. Πάρα πολύ όμορφια μα τους έφερες και σήμερα. Είδες, ξεκινήσαμε εορταστικά. Αυτή η εβδομάδα, παιδιά, τι όμορφα που ξεκίνησε. Θέλετε να σας πάω σε κάποια πολύ ωραία χιονισμένα μέρη και τοπία για τις γιορτές χωρίς λίγο χιονάκι, αν και λέω ότι και τις γιορτές κάπως θα το έχουμε εδώ έτσι. Λίγο θα περάσει, Ξόσβαλτσα. Τώρα μετά τις γιορτές, το τι έρχεται πάλι, τα παιξινά θα έχουμε. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να δούμε και λίγα χιονισμένα τοπία για τις γιορτές για να κλείσουμε έτσι. Χιονοδρομικά και σαλέ. Χιονοδρομικά σαλέ, έρωτες, αγκαλιές, φιλιά και αγάπες. Έτσι θα κλείσω. No one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I
say no hard goodbyes. Thank God we're civilized. Beyond our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Yeah. Could, my friend, but now we're at the end.